Προφανώς και ήταν ξεκάθαρο, μαύρο και σε κυβέρνηση και πολιτική ΠΑΣΟΚ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΝΤΟΥ και σε προφανώς αντιμνημονιακές κορώνες Νέας Δημοκρατίας που δεν μπόρεσαν να ενσωματώσουν το λαϊκό παράγοντα και σε δεκανίκια όπως ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός. Θα μου επιτρέψει να απαντήσω. Προφανώς ξεκάθαρα. Αν μου πείτε σε ποιο κόμμα ανήκει, θα σα παραδεχθώ. Όχι, όχι, δεν με αφορά. Αυτό, όπως σα βλέπω, ψάχνεστε. Η ατζέντα ήταν συγκεκριμένη. Αλλά δεκανίκη μας λέει Νέα Δημοκρατία. Δεν μας έλεγε και το κουκουέ. Εσείς πιστεύετε. Δεν είμαι από το κομμουνιστικό. Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Καταρχήν, ψήφισε συγκεκριμένο αριθμό τον κύριο Καβλαμάνη. Δεν θα εκλεγόταν 25 χρόνια. Υπήρξε ένα άλλο ποσοστό, όχι μόνο στο Δήμο. Και στην περιφέρεια που ψήφισε μια άλλη εναλλακτική πρόταση, υπήρξε ένα ποσοστό. Ναι. Δεν το ενστερνίζομαι, αλλά ήταν ένα ποσοστό αποχής που προφανώς και ήταν ένα ρεύμα συνολικής αμφισβήτησης του όλου συστήματος. Ήτανε και ρεύμα απολυτικοποίησης, αλλά τι να το κάνουμε, δεν ήτανε μια γενιά του φραπέ. Αράζω στην παραλία, δεν με ενδιαφέρει για το τι γίνεται στη χώρα, αλλά ένα ρεύμα το οποίο ίσως και η δικιά μου αριστερά, το κομμάτι της Ανταρσία. Δεν μπόρεσε να δώσει συγκεκριμένο, ας πούμε, πρόταγμα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Από τους αντάρτες είστε. Από τους αντάρτες. Δεν κρατηθήκατε. Δεν κρατηθήκατε. Να τοποθετηθούμε. Θα δείχνουμε ένα βίντεο, θα το πούμε. Να μιλήσουν και δεξί λίγο. Έρχομαι. Κύριε Οικονόμου, θα έρθω σε εσάς στον Ανεξάρτητο, θα έρθω και στο κύριο Πλεύρη, σε όλο τον κύριο Χιόνι. Όλο τυχαίω σήμερα, όταν δημόσιο τομέα δυσφημείται πάρα πολύ. Ένα εκατομμύριο κόσμο είχε δημόσιο. Γιατί ο δημόσιο. Με δημιουργική λογιστική, μάλλον κύριε Πλεύρη. Με δημιουργική, με πραγματική λογιστική. Με εγγεγραμμένου που είναι. Με την απογραφή. Συμβασιούχοι. Με την απογραφή. Δουλεύουν για 6 μήνες και δεν ξέρουν τι κάνουν. Την απογραφή αυτό είναι γνωστό πράγμα. Αυτή τη κατηγορία. 750 και δεν έχουν μπει ακόμα τα δεδομένα. Μου αρέσει που έχει άποψη, αλλά πρέπει να ακούσει και τον αντίλογο. Δεν είναι κακό αντίλογο. Σε αυτά τα γνωρίζετε. Όλοι τα γνωρίζουν. Και γιατί δεν κάνετε τίποτα. Τι να κάνουμε. Αφού εσείς να βάλουμε το μαχαίρι στο λαιμό στον κάθε υπάλληλο. Τον κύριε Μελά, πέντε χρόνια γι' αυτό. Για το κράτος, την αναδιάρθρωση του κράτους. Να σας πω κάτι. Μα είναι δυνατόν να μου λέτε ότι πριν το 2004 είχαμε. Γιατί ψηφιστήκατε, κύριε Μελά, το 2004 και αφήσατε περισσότερους υπαλλήλους. Επαγγείλει του κράτους να κάτσει να δουλέψει. Να κάτσει και αυτό να ελέγξει του υπαλλήλου. Αυτά να καλεί το Πασόκ που έκανε το δημόσιο. Στη δεκαετία του 80, ναι. Αυτό το οποίο ζούμε σήμερα και επένδυσε στον κρατισμό, ναι. Να τα ακούω από τον Πασόκ και να τα καταλάβω. Η Νέα Δημοκρατία όμως, ναι. Ως φιλελεύθερο κόμμα, ναι, το 2004 πήρε μια εντολή ότι φτιάξει το, ναι, μεγάλο αυτοκίνητο, ναι, δημόσιο. Και έπρεπε να διορθώσουμε όλη αυτή την νοοτροπία που επικρατούσε στο δημόσιο. Απλά κομμέα. Πράγματα. Απλά πράγματα. Για μένα ξέρετε. Γιατί δεν βάλατε έλεγχο αποδοτικότητα. Γιατί δεν βάλατε έλεγχο αποδοτικότητα. Μισό λεπτό. Φταίει ο προϊστάμενο, ο διευθυντή αυτή τη υπηρεσία. Γνωρίζουν οι άνθρωποι αυτή τη δουλειά του. Αναλαμβάνουν τα Υπουργεία, έχετε την αίσθηση. Όχι, φοβάμαι ότι πάνε να λύσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν το ξέρουν. Έτσι. Έτσι. Το έχουν πάμε δημιουργήσει όμως, με συγχωρείτε. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε το ίδιο πολιτικό προσωπικό. Λέμε το πελατειακό σχέση, δηλαδή. Που επιτρέπεται να τελειώσω μισό λεπτό, Θανάση, να τελειώσω. Ένα λεπτό. Πρέπει να είχαμε την δυνατότητα τέτοιων προνομίων και πλέον εκτιμάτων. Αλλά δεν γίνεται. Γίνεται. Αντέχετε. Εγώ ρωτάω εσάς, κύριε Πλεύρη. Αντέχετε αυτό. Κοιτάξτε, γιατί προφανώς δεν αντέχετε στη λογική ότι είναι μια εταιρεία που μπαίνει μέσα. Να το πούμε απλά. Και αυτή τη στιγμή δυστυχώς, στην ελληνική τουλάχιστον πολιτική σκηνή, όχι μόνο πολιτική και κοινωνική ζωή, τα τελευταία 30 χρόνια, κύριε Τριανταφυλόπουλε, πρωτίστως λόγω λανθασμένων πολιτικών, κάναμε έναν κακώς εννοούμενο κρατισμό. Και σας ξεκαθαρίζω, εμείς παρόλο που είμαστε και φιλελεύθερο κόμμα σε αυτά και υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, δεν λέμε συλλήβδιν οι δημόσιοι υπάλληλοι εργάζονται ή δεν εργάζονται. Αλλά ότι δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο δημόσιο, δυσλειτουργικό, με μια κακή νοοτροπία, η οποία δημιουργήθηκε για το λόγο ότι εκεί πέρα εξυπηρετούνταν οι πελατειακές σχέσεις των κομμάτων, εξουσίας. Και λέτε πώς να διορθωθεί μια κατάσταση. Να διορθωθεί πώς. Όταν έχουν διορίσει κόσμο μέσα, τα δύο μεγάλα κόμματα θα ερχόντουσαν να τα βάλουν με τους δικούς τους. Δείτε το. Στον δημόσιο τομέα εργάζονται σπουδαίοι άνθρωποι. Μην ξεχνάτε ότι οι σημαντικότεροι συγγραφείς και ποιητές μας ήταν οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν δούλευαν. Δεν δούλευαν. Γιατί εδώ το σχόλιο πάει, είχαν χρόνο. Είχαν χρόνο για κανένα φιλιά, έτσι. Τι κακοήθηση είστε. Δεν μπορεί να πει άνθρωπος καλή κουβέντα. Και αμέσως του στοχοποιείτε. Έχετε χρόνο και εσείς βλέπω. Η Ανταρσία λέει ότι του στοχοποιείτε. Εγώ δουλεύω σαν δικηγόρος. Ίσως να το ξέρετε.
Έχω δουλέψει και στο εξωτερικό σαν δικηγόρος και έχω δει τις συνθήκες στη Γερμανία, στη Χάιντελβέργη. Και εδώ πέρα εργάζομαι σαν δικηγόρος και παράλληλα πράγματι είμαι και βουλευτής. Δύο μισθούς. Και αύριο μπορεί, με συγχωρείτε, αύριο το πρωί μπορεί να δικάζω. Δεν σημαίνει ότι μπορώ. Θα πάω να πάω. Ο δικηγόρος δεν παίρνει μισθό. Ο δικηγόρος δεν παίρνει μισθό. Δύο πηγές εισοδήματος. Και πιστέψτε με ότι άμα με ενδιαφέρει ο μισθός, το ξέρει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος, όταν βγήκα ευρωβουλευτής, θα σας πω 16 χιλιάρικα είναι. Όπως ξέρετε, 16 χιλιάρικα είναι ο μισθός του ευρωβουλευτή. Επέλεξα να παραιτηθώ από ευρωβουλευτή να επιστρέψω εδώ πέρα. Άμα με ενδιέφερε όπως νομίζετε ο μισθός, βάλτε κάτω 16.000 επί 5 χρόνια και κάτω τους πολυπλασιασμούς. Και δεν είναι. Θέλω να πω μόνο ένα πράγμα, παιδιά. Δηλαδή, προτιμάτε ένα πολιτικό άεργο θύμα ή κινούμενο συμφερόντων. Ή χαρτζηλικοδίαιτο, να ξέρει ότι αν δεν υπογράψει το χαρτί αυτό που πρέπει για τα συμφέροντα, να λέμε ότι θα είναι στη Βουλή, ή ένα πολιτικό που θα έχει τη δουλειά του και δεν θα άγεται και δεν αφαίρεται από κανένα. Και θα παίρνει και το χαρτζηλίκι του. Όχι, και δεν αφαίρεται. Ναι, γιατί έτσι κάνουν. Γιατί ένα άνθρωπο που έχει γεννηθεί λαμόγιο. 100.000 να του δώσει το μήνα, θα πάει να βουτήσει. Είναι σημαντικό όμως να δουλεύει για να βλέπει την κοινωνία, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να μην είναι σε μια γιάλα. Στη γιάλα του κοινοβουλίου. Άμα είσαι στη δουλειά, βλέπεις την αγορά. Κύριε Πλεύρη, ξέρετε τι μισθό παίρνει η κοινωνική πλειοψηφία. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί πιστέψτε με, όταν κινούσεσαι στα δικαστήρια, βλέπεις τι γίνεται. 1200. Καλό θα ήταν το 1200. Ξέρετε τι μισθό θα παίρνει η δικιά μας γενιά. Ξέρετε τι ορίζει. Μην νομίζετε ότι απέχουμε πολύ στη γενιά. 33 χρονών. 92 ευρώ. Να ξέρετε, 33 χρονών είμαι. 33 χρονών είμαι και βλέπω συναδέλφους μου που σπουδάσαμε μαζί. Το πρόβλημα που έχουν, δεν είμαι σε μια άλλη γενιά. 33 χρονών είμαι. Η γενιά αυτή πληρώνει το πάρτι που κάνανε οι προηγούμενες γενιές 30 χρόνια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μας ήρθε ο λογαριασμός εμάς. Λοιπόν, αυτό πρέπει να χωνέψουμε. Είναι ότι ή τεινάζουμε το σύστημα στον αέρα και βάζουμε την κουκούλα και βγαίνουμε στον δρόμο μαζί. Γιατί με κοιτάτε έτσι περίεργα? Διότι αυτό είναι κάτι εύκολο να το κάνεις, αλλά δύσκολο να δώσει απαντήσεις και λύσει τα προβλήματα. Όλοι μας είμαστε. Το σύστημα. Το καπιταλισμό. Καλή μόνο, αν ήταν κάτι απ' έξω. Εμείς είμαστε. Εμείς ψηφίζουμε, εμείς καλούμε τους υπουργούς. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ένοχοι και θύματα. Ο σοβιετικού τύπου διακυβέρνηση κατέρευσε. Συγγνώμη κύριε Λεπτή. Πιστεύω ότι πηγαίνει στην κρίση της και κατέρευσε. Δεν θα πιστέψετε ποτέ, γιατρέ μου, ότι όλη τη φασαρία που έκανα. Δεν λέω για τον ανύπαρκτο, για τον υπαρκτό. Την έκανα για έναν λόγο μόνο. Απέναντι σας είναι ακαδημαϊκοί πολίτες, οι οποίοι ψηφίζουν στην ηλικία τους. Είπαν. Θα μπορούσαν να είναι και γονείς. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι ακόμα τους ανθρώπους, τώρα γονείς θα τους βάλεις. Πόσο ετών είστε, κύριε? 22 στα 23. Ας τελειώσουν τις σπουδές. Γονείς θα τους κάνεις από τα 22, κάτσε, άσε τους. Παλιά το 21 παντρεύτηκα, τι είμαι, τσιγκάνος? Με συγχωρείτε. Μπορεί και είσαι άλλη γενιά. Όχι, δεν είναι έτσι. Α, συγγνώμη, και εγώ 23 ήμουν μητέρα. Αμάν. Είδατε, δεν είναι έτσι. Έρχεται η ώρα λοιπόν. Θέλω να πω ότι αυτό το παιδιά μου βαράει άσχημα, γιατί. Δεν υπάρχει αυτή η οικειότητα. Ψήφισε κανείς Πασόκ από εδώ? Πασόκ. Φιλόνι λάθος, κακό, σήκωσα το χέρι. Μην το κατεβάζετε. Όχι, το κατεβάζω το χέρι. Έχουν ενοχές, έτσι. Που στις αυτοδιοικητικές εκλογές τις αναλάβουμε στις εθνικές. Όχι μόνο ψήφισα και υποψήφια ήμουν. Σήκωσαν δύο το χέρι, αλλά είδατε. Υποψήφια με ποιο κόμμα? Με πόση φιδότητα. Δεν ήμουν με κόμμα, ήμουν με συνδυασμό. Ανεξάρτητο. Τι ανεξάρτητο συνδυασμό? Συγγνώμη, γιατί μιλάνε κι άλλοι. Ανεξάρτητο συνδυασμό κατεβήκατε. Από πού στηριζόταν αυτό ο συνδυασμός, με ρωτάτε? Ναι. Στηριζόταν από το ΠΑΣΟΚ, τους Οικολόγους Πράσινους και τη Δημοκρατική πού Αριστερά. Πού ήταν αυτό? Πού ήταν? Σε ποια περιοχή? Δήμος Αγρίνιου. Στα Αγρίνια. Μάλιστα. Στα Αγρίνια. Σε κοινότητα, έτσι. Δημοτική κοινότητα Αγρινίου. Όχι σε ολόκληρο το Δήμο, δημοτική κοινότητα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Δημοτική κοινότητα Αγρινίου. Αλλά για ποιο λόγο. Δεν είναι με τη δημοτική κοινότητα. Τώρα όμω πάει να πει κάτι σωστό, σου λέει, γιατί αυτοδιοικητικέ να καπελώνονται από τα κόμματα. Μα το είπε αυτό. Ήταν σαφή. Δεν θα σα εμπόδιζε το γεγονό ότι εσεί δεν ανοίγετε στη Νέα Δημοκρατία να τον ψηφίσετε? Θα εμπόδιζε. Θα εμπόδιζε. Το ότι είναι ΑΕΚ, γιατί να με εμποδίσει να είμαι Παναθηναϊκό? Είδατε πώς το βλέπω. Είδες, πας στο πολιτικό κι εσύ τώρα. Σγουρό θα το ρίχνεις. Γιατί είπα εγώ αυτό, δεν είπα ότι θα με εμπόδιζε. Ότι είναι λάθος να κοιτάμε αυτό. Είμαι σίγουρος. Γι' αυτό και έγινε. Η απάντηση ήταν πολιτική. Πολύ πολιτική. Ότι εξαρτάται από το συνδυασμό. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θεωρώ ότι ήταν σαφής. Ακούστε κάτι. Δεν μου πάει αυτό που λέει. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορούσα να ψηφίσω ποτέ τη δεξιά. Γιατί έχω τις τραυματικές εμπειρίες που έχει η δική μου γενιά. Όμως. Αν αυτά που έλεγε δεν ήταν δεξιά.
Τότε ορίστε, απλά έχει ένα. Δεν είναι η ταμπέλα από πάνω που έχει σημασία, αλλά τι πραγματικά είναι. Ακούστε, η οικονομία ενός κράτους είναι όπως η οικογενειακή οικονομία. Εάν βγάζεις 5 και εξοδεύεις 6, τέλειωσες. Με 30 χρόνια αυτά κάναμε. Εδώ βγάζουμε 5 και εξοδεύουμε 10. Και ξέρετε κάτι, για τον επόμενο χρόνο. Πλέον βγάζουμε 4. Δυστυχώς θα βγάζουμε 4. Και παίρνουμε δανεικά σήμερα. Εάν λοιπόν δεν κατορθώσουμε να αυξήσουμε αυτό που παράγουμε, έτσι. Έχει τελειώσει ως κράτος. Και θα σου πω και θα κλείσω με αυτό που μου είπε ένας Κούρδος πολεμιστής στα σύνορα του Ιράκ. Μου είπε, να σου πω κάτι φίλε, τους γουστάρω τους Εβραίους. Διότι κάνανε κράτος από το μηδέν, έχουν μια κουτσουλιά για γη, ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία, γι' αυτό έχουν κράτος. Εμείς οι οποίοι είμαστε τόσα εκατομμύρια δεν έχουμε κράτος, γιατί επιλέξαμε αντί για το εμπόριο να είμαστε βοσκοί. Και δεν είχαμε δραχμή στην τσέπη. Που σημαίνει ότι η δημοκρατία υπάρχει όταν υπάρχουν λεφτά. Έτσι εννοεί ο καπιταλισμός την δημοκρατία. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των αριστερών και των δεξιών. Καταλάβατε. Αυτή άβυσος μας χωρίζει. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Να κάνουμε ένα σχόλιο. Έχω δίκιο, αγαπητέ μου σύντροφε. Έχω άδικο. Όχι. Έχω, έτσι δεν είναι. Έτσι. Έχεις λεφτά. Μιλάμε είσαι μόνο μια κουτσουλιά. Για αναδιανομή της πίτας. Μιλάμε μόνο για αναδιανομή. Πρέπει να αυξηθεί πίτα. Ποιος θα μιλήσει για αύξηση της πίτας. Κανένας όμως από τις υφιστάμενες πολιτικές δυνάμεις μέχρι τώρα δεν το κάνει. Αυτός ο πολέμος. Αν δεν αυξηθεί ο πλούτος. Ήταν σοφό άτομο. Γιατί για κατά πάσα ακούσουμε τον Μίλη τον Θοδωράκη. Την καυτή πατάτα ποιος την ανέλαβε, κύριε Τριανταφυλόπουλε? Ορίστε. Την καυτή πατάτα ποιος την ανέλαβε πριν από ένα καλείστε αυτά που σπήρατε να κάνετε. 20 χρόνια κυβερνήσατε. 20 χρόνια κυβερνήσατε. Ποιος ανέλαβε? 20 χρόνια κυβερνήσατε αυτή τη χώρα. Δεν είστε από Παρθενογέννηση. Ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Εμείς όμως θεωρούμε ότι σε αυτή τη μάχη για να είναι νικηφόρα, για να μπορέσει τελικά αυτή η πολιτική του μνημονίου, για να φύγει από τη χώρα μια για πάντα, γιατί μπορεί τα πράγματα να παλιώ. Να πάνε αλλιώς και ο κόσμος το θέλει και το πιστεύει πλέον, θα πρέπει τελικά και όλη η κοινωνία ακριβώς σε αυτό να συνδεθεί. Και εκεί οι απαντήσεις δίνονται στον δρόμο, και εκεί τελικά οι απαντήσεις μπορούν να ανατρέψουν όχι μόνο το μνημόνιο, αλλά και το σύνολο αυτής της πολιτικής, όπου ενοχλεί και όπου τελικά εξαθλιώνει τον καθένα από εμάς. Στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο βάζετε και τη Νέα Δημοκρατία, βλέπω. Κοινές ανησυχίες με τη δεξιά. Συμφωνώ απολύτως με το προλαλήσατε. Δηλαδή όλοι αυτοί μαζί είστε, η ανταρσία με τη δεξιά είναι μαζί. Με μία προϋπόθεση. Ότι αυτές οι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμοι θα κατέβει στον δρόμο. Αυτά έκανε ο κύριος Σαμαράς. Έχετε γίνει ώρα του πάμεση αίτημα εναλλακτικό. Κύριε Σαράτη, εάν δεν το θέσει, δεν υπάρχει κανένα. Δεν θέλει εναλλακτικό με σαφή χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και αντικατοπτρίφθηκε και σε εκλογές. Εάν δεν τεθεί από το ίδιο το κίνημα το εναλλακτικό, καλή σας μέρα. Είναι ατελές.